Φροντιστήρια ανέλυξη. Άσκηση 10 της ΑΜΑΔΑΣ ζητάει να βρούμε τις τιμές του Χ για τις οποίες ισχύει το 2Χ-1 μικρότερο από το Χ τετράγωνο μείον 4 και αυτό μικρότερο από το 12. Παρατηρούμε ότι είναι μια διπλή ανίσωση αυτή και άρα για να τη λύσουμε μπορούμε να πούμε τα εξής. Η ανίσωση 2Χ-1 μικρότερο από το χ στο τετράγωνο μείον 4 μικρότερο από το 12 ισοδύναμα σημαίνει ότι πρέπει το χ τετράγωνο αφενός, το χ τετράγωνο μείον 4 αφενός να είναι μικρότερο από το 12 και αφετέρου να είναι μεγαλύτερο και από το 2χ-1. Είναι δηλαδή δύο ανισώσεις μαζί, χ στο τετράγωνο μείον 4 να είναι μεγαλύτερο από το 2χ-1 και ταυτόχρονα το χ στο τετράγωνο μείον 4 να είναι μικρότερο από το 12. Άρα έχουμε να λύσουμε δύο ανισώσεις και μάλιστα αυτό το και που είναι ανάμεσα σημαίνει ότι πρέπει να τις συναληθεύσουμε. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι, αφού φέρουμε βέβαια το δεύτερο μέλος μπροστά, θα γίνει χ στο τετράγωνο μείον 2χ μείον 4 συν 1 θα γίνει μείον 3 μεγαλύτερο από το 0 και ταυτόχρονα χ στο τετράγωνο μείον 4 μείον 12 δηλαδή μείον 16 μικρότερο από το 0. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να λύσουμε μια τέτοια ανίσωση είναι πρώτα να βρούμε τις ρίζες αυτών των δύο τριωνύμων, τις τιμές δηλαδή που τα μηδενίζουν. Το μεν χ τετράγωνο μείον 2χ μείον 3 ίσο με 0 μηδενίζεται, η διακρίνουσά του είναι μείον 2 και όλο το τετράγωνο μείον 4 επί 1 επί μείον 3 4 και 12 16 άρα έχει δύο ρίζες που είναι 2 συν πλην η ρίζα του 16 που κάνει 4 δεύτερα άρα 6 δεύτερα που είναι 3 και μείον 2 δεύτερα που κάνει μείον 1 όσο για το δεύτερο το χ τετράγωνο μείον 16 μηδενίζεται όταν αυτό δεν είναι ανάγκη να το λύσουμε με διακρίνουσα, μπορούμε απλά να πάμε το 16 στην άλλη μεριά, γίνεται χ τετράγωνο ίσον με 16 και άρα χ ίσον με σύν ή πλην ρίζα του 16 που κάνει 4. Οι τιμές λοιπόν που τα μηδενίζουν είναι αυτές. Το πρώτο τριώνυμο μηδενίζεται για χ ίσον με 3 και για χ ίσον μείον 1, ενώ το δεύτερο για χ ίσον συν και πλην 4. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα πινακάκι τώρα, που να μας δείχνει ταυτόχρονα για τις τιμές του χ από μείον άπειρο ως συνάπειρο και το πρόσημο του πρώτου τριωνύμου, δηλαδή του χ στο τετράγωνο μείον 2χ μείον 3 στην πρώτη γραμμή, αλλά και το πρόσημο του δεύτερου τριωνύμου χ στο τετράγωνο μείον 16 στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή να φτιάξουμε το πρόσημο και για αυτό το τριώνυμο χ στο τετράγωνο μείον 3χ μείον 2χ μείον 3 και για το χ τετράγωνο μείον 16 που θέλουμε να είναι μικρότερο του μηδενός. Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο λοιπόν είπαμε ότι έχει ρίζες μείον 1 και 3, το άλλο μείον 4 και 4. Βάζουμε τις ρίζες με σειρά μεγέθους. Η πιο μικρή από όλες είναι το μείον 4, μετά είναι το μείον 1, μετά είναι το συν 3 και τελευταίο το 4. Κατεβάζουμε τις κάθετες και το μεν πρώτο τριώνυμο, το χ τετράγωνο μείον 2χ μείον 3, ξέρουμε ότι μηδενίζεται στο μείον 1 και στο συν 3. Ενώ το δεύτερο μηδενίζεται στο μείον 4 και το συν 4. Βάζουμε λοιπόν πρώτα τα μηδενικά. Το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 2χ μείον 3 ανάμεσα στις δύο ρίζες του είναι τερόσημο του α, ενώ δεξιά και αριστερά σε όλα τα άλλα διαστήματα είναι ομόσημο του α, δηλαδή θετικό. Όμοια και το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 16 ανάμεσα στο μείον 4 και στο 4 είναι αρνητικός αριθμός, ενώ σε όλες τις άλλες τιμές του χ είναι θετικός αριθμός. Και τώρα, κοιτάμε εμείς τι ανίσωση ακριβώς θέλαμε. Θέλαμε να είναι το μεν πρώτο θετικός αριθμός, δηλαδή το πρώτο να είναι συν, ενώ το δεύτερο να είναι αρνητικός αριθμός, όπως βλέπουμε, δηλαδή το δεύτερο να είναι πλην. Κοιτάμε λοιπόν να βρούμε σε ποια διαστήματα συμβαίνει το πρώτο να είναι συν και το άλλο να είναι πλην. Και όπως βλέπουμε, να
το πρώτο διάστημα, δηλαδή από μείον 4 ως μείον 1, που είναι θετικό το πρώτο, αρνητικό το δεύτερο, αλλά και αυτό το διάστημα, το διάστηματάκι δηλαδή από 3 μέχρι 4, που είναι θετικό το πρώτο, αρνητικό το δεύτερο. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να απαντήσουμε ότι το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 3 είναι θετικό και ταυτόχρονα το χ τετράγωνο μείον 16 είναι αρνητικό όταν, μόνο όταν, το χ ανήκει στο διάστημα μείον 4, μείον 1 ή ένωση στο διάστημα 3 ως 4. Αυτές λοιπόν είναι οι λύσεις τελικά της ανίσωσης αυτής.